Θέλω να δούμε βάσει μιας μελέτης που έγινε το τέλος του 2008 από το Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας. Λίγα πράγματα έχουν αλλάξει από τότε. Είναι από τις λίγες μελέτες που υπάρχουν. Τι είπαν μερικές χιλιάδες ελληνικές επιχειρήσεις, μεγάλες, μικρές, μεσαίες που ερωτήθηκαν. Απάντησαν θετικά στο προηγούμενο ερώτημα και μάλιστα οι περισσότερες από αυτές θεωρούν ότι υπάρχει μεγάλη επίδραση των τεχνολογιών πληροφορικής σε όλες τις δραστηριότητες μιας επιχείρησης, ξεκινώντας από τα κλασικά της οικονομικής διαχείρισης και φτάνοντας μέχρι τις δραστηριότητες marketing και πωλήσεων μιας επιχείρησης. Το δεύτερο ερώτημα είναι αν οι επιχειρήσεις είδανε επίδραση στον ανταγωνισμό τους από την υιοθέτηση συστημάτων, σύγχρονων συστημάτων λογισμικού. Βλέπετε εδώ ότι με δραματικά ποσοστά, άνω του 95% όλων των επιπέδων οι επιχειρήσεις, είναι η μπλε και η κόκκινη μπάρα, βλέπουν ότι αυξήθηκε κάπως ή αυξήθηκε σημαντικά, άνω του 95%. Αυτά είναι που λένε οι ελληνικές επιχειρήσεις. Πάμε να δούμε τώρα τι κάνουν οι επιχειρήσεις στην πιο ανταγωνιστική οικονομία του πλανήτη, αυτή των Ηνωμένων Πολιτειών, που είναι πάντα μέσα στις τρεις πρώτες θέσεις μαζί με το Χονγκ Κονγκ και τη Σιγκαπούρη στις λίστες ανταγωνιστικότητας. Μόλις το 6% των επιχειρήσεων δεν έχουν ERP λογισμικό, ενώ η μισή περίπου από αυτούς είναι σε μια διαρκή αναζήτηση αναβάθμισης του λογισμικού τους, κυρίως για να κερδίσουν σε παραγωγικότητα λόγω των εξελίξεων στα συστήματα διεπαφής με το χρήστη, δηλαδή στα user interfaces. Ένας τεχνικός όρος είναι το user interface, είναι αυτό που χρησιμοποιεί ο χρήστης για να οδηγήσει μια εφαρμογή λογισμικού. Ενώ από αυτούς οι άλλοι μισοί το αλλάζουν λόγω επιπλέον λειτουργικότητας για να καλύψουν επιπλέον τμήματα μέσα στην επιχείρησή τους. Αυτά γίνονται στην Αμερική. Είδατε τι είπαμε. Ας δούμε τώρα και τι κάνουμε στην Ελλάδα. Παρόλα αυτά που λέμε, ένα μεγάλο ποσοστό των ελληνικών επιχειρήσεων, που όπως βλέπετε είναι πολύ μεγαλύτερο στις μεσαίες και μικρές ελληνικές επιχειρήσεις, το 0-9, 10-49 είναι αριθμός ανθρώπων, προσωπικού, είναι η ευρωπαϊκή κατάταξη εταιριών σε μεγάλες, μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές. Πάνω από 250 είναι μεγάλες επιχειρήσεις, 50-249 είναι μεσαίες, 10-49 είναι μικρές και 0-9 είναι οι πολύ μικρές επιχειρήσεις. Και βλέπετε ότι ακόμα και στις μεσαίες επιχειρήσεις, πόσο δε μάλλον στις μικρότερες, ακόμα και στις μεγάλες, ακόμα δεν έχουν υιοθετήσει συστήματα τα οποία βοηθούν την εξωστρέφεια, όπως είναι τα συστήματα CRM και e-commerce. Είναι γνωστό ότι η Entersoft έχει παρουσιάσει τέτοια συστήματα ήδη από το 2007 και τα οποία έχουν αρκετά μεγάλη αποδοχή από τους πελάτες. Σήμερα θα πάμε μερικά βήματα παρακάτω, προσπαθώντας να δώσουμε και άλλα εργαλεία που κάνουν καλύτερη τη ζωή των επιχειρήσεων. Το πρώτο κομμάτι το οποίο τον παρουσιάσω θα αναφερθεί στην ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών στο user interface των εφαρμογών της Entersoft και κυρίως στην ενσωμάτωση συστημάτων επιχειρηματικής ευφυΐας για την ανάλυση των δεδομένων και την υποστήριξη των επιχειρηματικών αποφάσεων. Η δεύτερη κατεύθυνση είναι η ανάπτυξη λογισμικού της Entersoft πάνω σε συσκευές έξυπνων κινητών, τα λεγόμενα smartphones, και στα γνωστά ταμπλέτες, όπως είναι το iPad και άλλες αντίστοιχες συσκευές. Η έρευνα που βλέπετε της Morgan Stanley βλέπει ότι από το 2014 και μετά οι χρήστες που θα χρησιμοποιούν το ίντερνετ στις mobile αυτές συσκευές και θα έχουν πρόσβαση στο ίντερνετ από mobile τέτοιες συσκευές θα είναι περισσότεροι από αυτούς που το χρησιμοποιούν από το PC τους. Άρα λοιπόν αυτή η εξέλιξη δεν μπορεί να γνωριστεί και για τις επιχειρηματικές εφαρμογές πέραν από τις εφαρμογές που έχουν να κάνουν με τα social media και email και ούτω καθεξής. Η τρίτη σειρά παρουσίαση που θα σας δείξουμε σήμερα είναι η λύση της θυγατρικής Entersoft της Retail Link σχετικά με την ηλεκτρονική τιμολόγηση. Η Entersoft εγκαίρως, τέλη του 2009, Νοέμβρη του 2009, ολοκλήρωσε την εξαγορά της εταιρείας Retail Link, η οποία από το 2003 ασχολείται με την ηλεκτρονική τιμολόγηση κατά κύριο λόγο στον κλάδο του λιανεμπορίου.
και διαβλέποντας ότι αυτό το θέμα θα είναι ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό τα επόμενα χρόνια στην ελληνική οικονομία. Ήδη ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών το έχει εντάξει σε μία από τις 6-7 βασικές προτεραιότητες για την άρση των εμποδίων για την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα και αντίστοιχες κινήσεις και από άλλους χώρους, από τις τράπεζες και ούτω καθεξής και από το δημόσιο, δείχνουν ότι η ηλεκτρονική τιμολόγηση, οι επιχειρήσεις θα περάσουν σταδιακά στην ηλεκτρονική τιμολόγηση, μία τάση που τη βλέπουμε και εμείς από πολλούς πελάτες μας ήδη.